Πρωινή ενημέρωση και ψυχαγωγία, συντροφιά στο μικρόφωνο Βασίλης Παναγής. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Κώστα Γιαννιτσαρίδη, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος Captain Hook στο Ηράκλειο. Ένα μεγάλο, ένα σημαντικό θέμα που έχει προκύψει, κύριε Γιαννιτσαρίδη, είναι η τελευταία τροπολογία που προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση με το θέμα της Αλίας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Πραγματικά αυτό που συμβαίνει είναι απίστευτο σε αυτή τη χώρα. Από το ένα κακό πάμε στο άλλο, από το χειρότερο στο πιο χειρότερο και αν μη τι άλλο θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι όλα αυτά γίνονται γιατί υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σκοπός να μας καταστρέψουν τελείως. Δυστυχώς. Ναι. Τεράστιες αντιδράσεις έχει προκαλέσει το νέο νομοσχέδιο που καταθέθηκε στη Βουλή και αφορά εκτός των άλλων την ερασιτεχνική αλεία. Ένα χόμπι, ας το πούμε, μας αφορά όλους. Σύμφωνα με το άρθρο 43, επανέρχεται η άδεια αλεία στους σκάφους. Είχε καταργηθεί, αν θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι? Ναι, είχε καταργηθεί. Το παράλογο τώρα της υπόθεσης είναι ότι επιτρέπει το ψάρεμα σε σκάφη μήκους έως 6 μέτρα. Για φουσκωτά πάντα. Για φουσκωτά πάντα μιλάμε, ναι. Και 7,5 στα υπόλοιπα. Με ανώτερη υποδύναμη τους 120 ύπους. Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν μεγαλύτερα σκάφη δεν θα μπορούν να κάνουν το χόμπι τους πλέον. Τι θα γίνει τελικά? Πιστεύετε ότι πραγματικά έχει αφήσει άφωνους αυτό που συμβαίνει? Οι αντιδράσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες, πάρα πολύ έντονες. Οι αντιδράσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ήδη μιλάνε για κλεισίματα λιμανιών και αντιδράσεις που κλιμακώνονται. Δεν θα μείνουν... Έχουμε πληροφορίες για το Ηράκλειο, για τη δική μας περιοχή εδώ πέρα. Πραγματικά αυτό που συμβαίνει, έχουν πραγματικά χτυπήσει τον κλάδο του αυτοκινήτου, έχουν χτυπήσει τον κλάδο με τα σκάφη, έχουν χτυπήσει τη θάλασσα. Όλα αυτά τα χρόνια αντιμετωπίζουν όλοι τεράστιο πρόβλημα και προσπαθούν να επιβιώσουν όπως μπορούν. Δηλαδή ακόμα και τα ελάχιστα, κύριε Γιαννιτσαρίδη, τα έχουν πραγματικά καταστρέψει και τώρα έρχονται να καταστρέψουν και εκείνο τον ελεύθερο χρόνο που είχε κάποιος να πάει να ψαρέψει για να ξεφύγει λίγο από όλα αυτά τα προβλήματα. Ναι. Πραγματικά. Το άρθρο 43, ας το πούμε έτσι, πιστεύω ότι δεν έχει καμία σχέση με την παράνομη αλία ή την υπεραλίευση. Ίσα-ίσα χτυπάει την νόμιμη, χωρίς καμία λογική. Όλος αυτός ο κόσμος, κύριε Γιαννιτσαρίδη, αυτά τα χρόνια που είχε πάει και είχε πληρώσει 100, 200, 300, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά γιατί ήταν ανάλογα την υποδύναμη του σκάφους, είχε πληρώσει τόσα λεφτά για να βγάλει άδεια αλίας, την πλήρωσε, ξαφνικά του είπανε, ξέρεις, καταργείται η άδεια αλίας, έγινε ό,τι ήθελε να γίνει και τώρα πάλι όλοι αυτοί, αν θέλετε, που είχαν πληρώσει αυτά τα χρήματα πάνε στα σκουπίδια, πραγματικά. Ναι. Και εκτός αυτού. Αυτή τη στιγμή χτυπάνε και τρεις διαφορετικούς κλάδους. Δηλαδή χτυπάνε τον κλάδο της αλίας, χτυπάνε τον κλάδο των σκαφών, των ναυτιλιακών και γενικά όσους ανθρώπους ζουν από αυτό το κομμάτι. Ναι, είναι αυτό που έχουμε πει επανειλημμένες φορές μέσα από αυτή την εκπομπή. Δεν έχουν αφήσει τίποτα που να μην το έχουν χτυπήσει, να μην το έχουν, αν θέλετε, επιτρέψτε μου, τσεκουρώσει πραγματικά και με φόρους. Είπαν ότι θα μπει και κάποια αύξηση στο 24% στο ΦΠΑ σε άλλα πράγματα. Αναμένουμε νέα μέτρα. Δηλαδή τελικά σε αυτή τη χώρα υπάρχει ελπίδα, αξίζει πραγματικά να παλεύουμε γιατί, να κάνουμε τι και στο τέλος να λέμε ποιους, αυτούς που ήρθαν εδώ πέρα για να σώσουν αυτή τη χώρα και να δημιουργούν τόσο μεγάλα προβλήματα, ο κλάδος αν θέλετε της αλίας, ο κλάδος αν θέλετε με τα σκάφη της θάλασσας, γιατί δόξα τω Θεώ εδώ πέρα στην Κρήτη οι περισσότεροι μήνες καλοκαίρι είναι, κύριε Γιαννιτσαρίδη, κακά τα ψέματα, ή αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Θέλουμε λίγο να ξεφύγουμε, θέλουμε λίγο να ξεσκάσουμε και φτάσαμε στο σημείο να μην μπορούμε πλέον να χαρούμε αυτά που πληρώνουμε με τόσους πολλούς φόρους. Μάλιστα. Με μια, ας το πούμε, μια υπουργική απόφαση αυτή τη στιγμή καθορίζονται φραγμοί και απαγορεύσεις στην ερασιτεχνική αλία. Η αλία όμως αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη. Βεβαίως, βεβαίως. Η οροθέτηση σκαφών καταστρέφει την ερασιτεχνική αλία, τον κλάδο των σκαφών, τον αλιευτικό τουρισμό, ο οποίος μας χτυπάνε ανελέητα εκεί πέρα. Βεβαίως. Αφαιρεί έσοδα από το κράτος, από πωλήσεις σκαφών, ναυτιλιακών, καυσίμων. Γιατί χτυπάει και αυτόν τον κλάδο. Βεβαίως, βεβαίως. Η συντήρηση είναι όλα αυτά. Η χρήση που γίνεται είναι το κομμάτι της ασφάλειας που έχει ένα σκάφος, είναι όλα αυτά που συμβαίνουν. Μπράβο. Επίσης, η ερασιτεχνική αλία προστατεύει τις θάλασσες από κρούσματα παράνομων δράσεων, αν το θέλετε. Ναι. Έτσι, οπότε θα έπρεπε να το δουν λίγο διαφορετικά το θέμα. Δηλαδή, δεν απαγορεύουμε την οδήγηση στο δρόμο επειδή οι οδηγοί ξεπερνούν τα όρια ταχύτητας. Μάλιστα.
Σωστά Κάτι τέτοιο κάνουν και σε εμάς τώρα. Σωστά, σωστά το θέτετε. Εσείς σαν επιχείρηση που δραστηριοποιήσετε όλα αυτά τα χρόνια στον κλάδο των σκαφών, της θάλασσας, του ψαρέματος, κάμπινγκ και όλα αυτά, έχετε κάποιο πλάνο, σκέφτεστε πώς θα προχωρήσετε, πώς θα αντιδράσετε? Έχουμε κάποιο πλάνο ήδη, ήδη συζητάμε και έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις σε συνεργασία με το περιοδικό Boat and Fishing Greece, ναι. Το οποίο έχουμε μαζέψει ιντερνετικές υπογραφές για την κατάργηση του άρθρου από χθες το βράδυ. Ναι. Και συζητάμε. Εκεί υπογράψαμε και εμείς. Υπογράψαμε ναι. και εμείς χθες το βράδυ. Ναι. Και προσπαθούμε να δούμε πώς θα. Πώς θα, θα γίνει κάποια προσπάθεια συνάντησης να ναι. συζητήσετε με το Υπουργείο, να εκφράσετε κάποιες απόψεις, θέσεις, προτάσεις. Ήδη έχουμε στείλει τις προτάσεις μας. Πολύ ωραία. Και μέσω του περιοδικού Βεβαίως. Έχουν στείλει την απάντηση στο άρθρο. Εντός της ημέρας θα γνωρίζουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να πούμε ότι σε οτιδήποτε χρειαστεί, ο Λάβα FM και η πρωινή ενημέρωση και η ψυχαγωγή είναι στη διάθεσή σας. Θα το ξανασυζητήσουμε το θέμα, θα το παρακολουθούμε από κοντά και θα ξαναβγούμε παρέα πάλι στον αέρα, κύριε Γενιτσαρίδη, να δώσουμε σημαντικές πληροφορίες στους ακροατές, στον κόσμο που πραγματικά έχει και συνεχίζει να έχει διέξοδο τη θάλασσα και το ψάρεμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλημέρα. Καλά. Καλημέρα. 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 Καλημέρα.